Γεια σου όλους, είμαι ο Κιμώνας. Παιδιά, μόλις παρέλαβα το νέο μου υπολογιστή. Πάμε να σας τον παρουσιάσω, να κάνουμε το unboxing, να σας πω τα χαρακτηριστικά του και γιατί επέλεξα το συγκεκριμένο υπολογιστή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Όπως καταλάβετε, πρόκειται για το iMac, τον υπολογιστή της Apple. Πριν πούμε τα χαρακτηριστικά, να σας δείξω λίγο το κουτί στο οποίο έρχεται. Έχει αυτή εδώ το μαξιλαράκι το οποίο το προστατεύει σαν εξωτερική συσκευασία. Το είχα ένα άγχος για το πώς μεταφέρονται αυτοί οι υπολογιστές, καθώς όπως ξέρετε είναι αρκετά ακριβοί υπολογιστές. Οπότε έχουμε αυτό το μαξιλαράκι στην εξωτερική συσκευασία πριν ανοίξουμε τον iMac. Οπότε πολύ καλή συσκευασία, θα μπορούσα να πω, πακετάρισμα από την ίδια την Apple. Και πάμε να δούμε τον υπολογιστή. Και πάμε να δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά στα οποία επέλεξα τον νέο μου υπολογιστή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε 27 οθόνη, η οποία είναι με Retina Display 5K, 5K ανάλυση, επεξεργαστής i5 στα 3,8 GHz, η μνήμη που έρχεται είναι 8 GB και σκληρός δίσκος αποθηκευτικός 2 TB Fusion Drive της Apple. Κάρτα γραφικών, η Radeon Pro 580 στα 8 GB, η καλύτερη κάρτα γραφικών που έχει μπει στο iMac αυτής της γενιάς. Πολύ σημαντικό για μένα επειδή κάνω edit, κάποια άλλα χαρακτηριστικά που μας λέει εδώ η Apple πάνω για τον υπολογιστή μου. Και πολύ σημαντικό η μνήμη, να σας πω ότι θα μπορεί να την κάνεις μέχρι 64 GB, αυτή τη στιγμή είναι 8, σκοπεύω τουλάχιστον 32 να την κάνω σχεδόν άμεσα, έτσι για να πετάει κυριολεκτικά το μηχάνημα. Δίνω το κουτί του iMac, να πούμε ότι πριν λίγους μήνες η Apple ανακοίνωσε τα iMac του 2019. Αυτό που αγόρασα εγώ είναι ακριβώς η προηγούμενη γενιά, mid-17, και θα σας εξηγήσω σε λίγο το λόγο που επέλεξα να πάρω αυτή η γενιά του iMac. Και πάμε λίγο να ανοίξουμε πρώτα το κουτί, να δούμε τον υπολογιστή. Μας λέει εδώ να τραβήξουμε αυτή εδώ την ταινία ασφαλείας, την οποία είναι έτσι αυτοκόλλητη και ξεκόλλησε. Και να ανοίξω λίγο το κουτί, να δούμε λίγο με τι περιφερειακά έρχεται μαζί. Το πρώτο που βλέπεις είναι τι άλλο, το Magic Mouse και το Magic Keyboard της Apple, Bluetooth, ασύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο της Apple στην ουσία. Και πάμε λίγο να βγάλουμε και αυτά, να το ανοίξουμε λίγο. Όπως βλέπετε έχει πολύ φενιζόλ, αρκετά καλά προστατευμένο από την Apple και μέσα στο ίδιο το κουτί το iMac. Σημαντικό για να ξέρεις πως γενικότερα είναι όλα αυτά πακεταρισμένα και να έχεις λίγο το κεφάλι σου ήσυχο. Πάμε λίγο να τον βγάλουμε από το κουτί του. Και καθώς τον έβγαλα, να πούμε ότι σε αυτό το σημείο έχει το καλώδιο τροφοδοσίας του ρεύματος για τον υπολογιστή. Εδώ πέρα τον έχει βάλει Apple μέσα σε αυτό το προστατευτικό που ήταν στο κουτί για να προστατεύει τον ίδιο τον υπολογιστή.
Λοιπόν, εδώ είναι ο νέος iMac και πριν σας εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους αγόρασα το προηγούμενο μοντέλο, την προηγούμενη γενιά iMac και όχι την καινούρια του 2019, πάμε να μιλήσουμε λίγο για τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή. Ακριβώς αυτός εδώ είναι, με το μαύρο πλέον μιλαράκι, και πάμε να δούμε λίγο στο πίσω μέρος τις θύρες που μας δίνει. Μας δίνει το καρφάκι, το jack, το έχει βέβαια στα iMac, microSD για τις κάρτες μας, card reader στην ουσία εδώ πέρα, 1, 2, 3, 4 USB θύρες, 1, 2 Type-C, Ethernet, από εδώ είναι που μπαίνει στην ουσία, όπως βλέπεις εδώ πέρα, για το ρεύμα, και εδώ πέρα είναι το πορτάκι στο οποίο το ανοίγεις προκειμένου να βάλεις τη μνήμη RAM, να ανεβάσει τη μνήμη RAM. Έρχεται με 8 GB. Να είμαι ειλικρινής, το καλύτερο να το κάνεις μόνος σου, διότι αν το βάλεις από την Apple να έρθεις με παραπάνω GB, με 32, με 64, οι χρεώσεις είναι τεράστιες. Ενώ αν το αγοράσεις με 8 όπως έκανα εγώ και τη βάλεις ο ίδιος μετά τη μνήμη, σου έρχεται σχεδόν στο 1/3 της τιμής. Νομίζω πως αξίζει να το κάνεις έτσι. Και βεβαίως εδώ έχουμε το κουμπί με το οποίο ανοίγει. Εδώ από πίσω, κλασικός τρόπος, και το μιλαράκι της Apple εδώ πέρα στο πίσω μέρος του νέου iMac. Πάμε να δούμε τι περιέχει μέσα και αυτό εδώ το κουτί που έρχεται με τον υπολογιστή. Μας λέει Design by Apple in California. Μας έχει και εδώ το logo της Apple και πάμε να το ανοίξουμε και τι έχει, όπως είπαμε, αυτό εδώ το κουτί. Όπως θα δεις, έχουμε το Magic Keyboard και το Magic Mouse, δηλαδή το ασήμαντο ποτίκι και πληκτρολόγιο της Apple, τα οποία στην ουσία είναι, φορτίζουν έτσι με Bluetooth και είναι ασήμαντα. Εδώ έχουμε το Magic Mouse εδώ πέρα, με το logo της Apple, πολύ ωραίο ποντίκι και τον ήχο του click. Εντάξει, σχέδιο εκπληκτικό, όπως βλέπεις, πολύ όμορφο το ποντίκι της Apple. Και έχουμε και το Magic Keyboard εδώ, το οποίο όπως βλέπεις είναι το πιο μικρό, δεν έχει εδώ δίπλα το numpad, δηλαδή για τους αριθμούς, έτσι, έχει μόνο τα κλασικά. Πλήκτρα λείπει αυτό εδώ δίπλα για τους αριθμούς. Να πω ότι είναι πάρα πολύ ελαφρύ, έτσι, με το logo της Apple εδώ πίσω όπως βλέπεις. Και να δούμε λίγο τι άλλο μας δίνει μαζί η συσκευασία. Μας δίνει το καλώδιο, το Lightning, όπως βλέπεις εδώ, για να μπορείς να φορτίζεις και το ποντίκι και το πληκτρολόγιο. Και έχουμε και αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα μας δώσει κάποια χαρτιά να φανταστώ. Και τι μας δίνει, μας δίνει ένα γρήγορο quick guide για το iMac, κάποια ώρα που έχουμε να κάνουμε τις εγγύσεις, και ένα πανάκι όπως θα δεις εδώ πέρα, προκειμένου να μπορεί να καθαρίσει αυτή την υπέροχη οθόνη με την 5K ανάλυση. Τώρα ο λόγος για τον οποίο αγόρασα την προηγούμενη γενιά iMac του 2017 και όχι τη φετινή του 2019 είναι πολύ απλός. Μόλις βγει κάποιο καινούριο υπολογιστή ή προϊόν της Apple, ξέρουμε ότι προηγούμενες γενιές, τα προηγούμενα, βεβαίως μειώνεται η τιμή τους. Και έτσι και έγινε, μόλις βγήκε το καινούριο iMac, έπεσε η τιμή αυτού νου και το πήρα σε καλύτερη τιμή, μέσα αγωγικά, καθώς Apple προϊόν σε καλύτερη τιμή. Ξέρεις πάλι ότι είναι πολλά τα χρήματα, καθώς πήγε πολύ πάνω από 2,5 χιλιάρικα, αλλά τουλάχιστον δεν έφτασε και δεν ξεπέρασε τα 3 πλάς χιλιάρικα που κάνει το καινούριο που ήρθε να αντικαταστήσει αυτό εδώ. Σίγουρα γλιτώνω κοντά στα 500 ευρώ, που είναι αρκετά μεγάλο ποσό, έτσι, ούτως ή άλλως για τη χρήση που το θέλω, που είναι κυρίως το video editing και το κλασικό ίντερνετ, εφαρμογές κλπ. Είναι ό,τι πρέπει με τα χαρακτηριστικά που έχει. Έχω βάλει την καλύτερη κάρτα γραφικών, που αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή για να κάνω edit. Ο iPad είναι ό,τι πρέπει για, για τη χρήση που θέλω. Και έτσι, από τη στιγμή που βγήκε το καινούριο iMac, οι τιμές αυτών εδώ πέσανε, έτσι ώστε να γλιτώσω κοντά στα 500 ευρώ από τον άπαινα το καινούριο, που όπως είπα για τη χρήση, αυτός εδώ η προηγούμενη γενιά με υπερκαλύπτει και γλίτωσα και βεβαίως αυτό το ποσό. Σίγουρα τώρα που βγαίνουν τα καινούρια, αυτά εδώ πέρα ακόμα υπάρχει stock, γι' αυτό υπάρχουν και καινούρια. Εδώ βρήκα στην αγορά που έψαχνα ακόμα και του 15 πουλάνε καινούρια σε stock στα προϊόντα της Apple. Λοιπόν, πήγαμε για την προηγούμενη γενιά και πάμε λίγο να σας δείξω ποιον iMac ήρθε να αντικαταστήσει, το παλιό μου PC. Πάμε λίγο να το δούμε και να το συγκρίνουμε με το νέο. Και εδώ είναι ο παλιός μου υπολογιστής, τον οποίο ήρθε να αντικαταστήσει ο νέος, το νέο iMac. Είναι το προηγούμενο iMac, για την ακρίβεια είναι ένα iMac του 2008, το οποίο το είχα αγοράσει τότε καινούργιο, το καλύτερο που υπήρχε εκείνη τη στιγμή στην αγορά, και το οποίο μέχρι και τώρα σχεδόν 11 χρόνια τα έβγαλε τα λεφτά του αρκετά. Δεν έχει κάποιο θέμα, να πω την αλήθεια, απλά έχει αρχίσει να... έχει σταματήσει τα updates εδώ και 2-3 χρόνια και έχει... και αργεί πάρα πολύ. Νομίζω πως για 11 χρόνια όχι απλά έβγαλε τα λεφτά του, και με το παραπάνω. Και ήρθε η σειρά να έρθει ο αντικαταστάτης του. Αυτό είναι 24 ιντσών, τότε το βγάζει 24, και αυτό εδώ είναι
27 πλέον, και βλέπεις λίγο και τη διαφορά εδώ πέρα στο πόσο παχύ είναι σε σχέση με το καινούριο. Πόσο λεπτό είναι, έτσι, σε σχέση με το καινούριο εδώ πέρα. Να πούμε ότι μια εποχή, για να καταλάβεις, 2008 όταν το πήρε αυτό, ήταν τότε που υπήρχαν τα Windows Vista. Να πούμε ήταν μια εποχή που δεν υπήρχαν τα smartphones. Να πούμε ότι η Apple τότε στην Ελλάδα τυπικά δεν πολύ υπήρχε. Σε ένα-δυο καταστήματα την έβρισκες, τα προϊόντα δεν υπήρχαν ανοιχτά σαν demo για να μπορείς να τα τσεκάρεις, όπως είναι τώρα που πλέον έχει ανέβει τόσο πολύ. Παρ' όλα αυτά, εγώ το πήρα και το 2008 χρησιμοποιώ μόνο Apple Mac βασικά προϊόντα και χρησιμοποιώ iOS από το 2008 όλες τις αναβαθμίσεις, δηλαδή το ξέρω αρκετά καλά σαν λειτουργικό, πολύ απλό για όσους το γνωρίζουν. Εδώ είναι 27 inch on, 5K ανάλυση και Full HD το παλιό του 2008 που ήρθε να αντικαταστήσει το καινούργιο μου με μια αρκετά δυνατή κάρτα γραφικών, η οποία είναι 8 GB η κάρτα αυτή. Βλέπουμε λίγο έτσι τυπικά να σας δείξω τις διαφορές έτσι με το παλιό για όποιον τον ενδιαφέρει ενδεχομένως η διαφορά. Έτσι του παλιού με του νέου. Έτσι πιο λεπτό. Το καινούριο όπως βλέπεις. Και μεγαλύτερο βεβαίως, 27 inch. Ελπίζω να με βολέψει, γιατί τώρα λίγο το 27 το θεωρώ μεγάλο για οθόνη υπολογιστή, καθώς είχα συνηθίσει 24. Αλλά κοίτα πόσο παχύ είναι σε σχέση με το καινούριο. Και να το δούμε και λίγο για πίσω το παλιό, για να καταλάβει γιατί πόσο παλιά τεχνολογία. Το αυτοκόλλητο από τότε δεν το είχα βγάλει καν, σκεφτείτε. Και εδώ τι είχαμε τότε. Είχαμε αρκετές θύρες USB, Ethernet, κάτι έχει εδώ, DisplayPort, δεν θυμάμαι πώς τα λένε, Thunderbolt ενδεχομένως, jack, καρφάκι και άνοιγε από εδώ. Σκεφτείτε ότι δεν έχει καν, έχει διπύρινο επεξεργαστή, δεν υπήρχαν καν τώρα τότε τα i3, i5, ούτε καν εκείνη την εποχή το 2008. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, με εξυπηρέτησε για 11 χρόνια πάρα πολύ καλά. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να κάνω το upgrade, να πάω εδώ, μακάρι να κρατήσει και αυτό άλλα χρόνια, θα τα βγάλει τα λεφτά του και με το παραπάνω, όπως βεβαίως το βγάλε και αυτό εδώ και 11 χρόνια και ακόμα λειτουργεί. Απλά το θέμα είναι ότι τελικά κολλάει πάρα πολύ. Σκέψου για να επεξεργαστείς ένα γίγκα βίντεο για παράδειγμα, θέλει αυτό τουλάχιστον μία ώρα. Με τη νέα κάρτα γραφικών των 8 γίγκα που έχει αυτή, θέλει το πολύ 2 λεπτά. Για να καταλάβεις λίγο τις διαφορές και τους χρόνους. Και νομίζω πως μετά από 11 χρόνια ήρθε η ώρα να αλλάξει υπολογιστή. Ποιος κρατάει υπολογιστή 11 χρόνια? Εγώ βέβαια. Έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Δεν κάνω και υπερβολικά πράγματα. Ελπίζω να κρατήσει άλλα τόσα χρόνια και αυτός εδώ ο καινούριος μου υπολογιστής, ο καινούριος μου iMac. Τον οποίο να το δούμε λίγο και από πίσω. Με την οθόνη να πούμε αυτού κάνει αυτό το λεγόμενο tilt, δηλαδή ανεβαίνει έτσι. Άμα θες, κατά αυτόν τον τρόπο. Κάτι που έκανε και το προηγούμενο, κάτι που έκανε ας πούμε και το προηγούμενο μηχάνημα. Και κάνει αυτό εδώ πέρα που βλέπεις. Έτσι άμα θες να το ανεβάσει για παράδειγμα. Η κάρτα γραφικών είναι αρκετά δυνατή, μπορεί να παίξει ακόμα και παιχνίδια. Ναι, καλά άκουσες. Παίζει και παιχνίδια στα Apple, ακόμα και σε αυτόν τον παλιό έπαιζα παιχνίδια, τα πιο γνωστά βγαίνανε και πλέον βγαίνουν πάρα πολλά. Να ξέρετε γενικότερα. Και παιδιά, αυτός είναι ο νέος μου υπολογιστής. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε, δεν ξέρω τι άποψη έχετε για τα προϊόντα της Apple. Φαντάζομαι πολλοί κόσμος έχει Windows, αλλά πιστέψτε με το λειτουργικό, επειδή το χρησιμοποιώ τόσα χρόνια, είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, το θεωρώ πιο απλό από Windows 10. Και αυτά για το σημερινό βίντεο, σας ευχαριστώ που είδατε βεβαίως για άλλη μια φορά το βίντεο αυτό.